Πρώτα απ' όλα θα κάνω έναν πολύ σύντομο σχολιασμό της εκλογής του Ομπάμα στο αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα πικρόχολο σχόλιο, συνδυάζοντας μάλιστα το σχόλιο αυτό με έναν παράλληλο σχολιασμό για την εκλογή του Γάλλου Προέδρου. Ο Γάλλος Προέδρος, ως γνωστόν, κατά βάση είναι απόγονος μεταναστών στη Γαλλία, η οποία κατεξοχήν είναι το εθνικό κράτος, κατεξοχήν το εθνικό κράτος. Ο Σαρκοζή, με μετανάστες επίσης εκ των Ιουδαίων της Θεσσαλονίκης. Δεν θα μπορούσε ποτέ ο Σαρκοζή να έχει την γαλλική υπηκότητα και να διεκδικήσει την προεδρία στη χώρα του, στη Γαλλία, εάν τυχόν πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε αυτή η νομοθεσία που από το 1927 με αφορμή τον αποδεκατισμό του γαλλικού πληθυσμού, του ανδρικού πληθυσμού κυρίως, αλλά και οι άμαχοι είχαν μεγάλες απώλειες τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αποδεκατισμός που έγινε λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ανάγκασε την κυβέρνηση να ανοίξει τις πύλες στην πολιτογράφηση ορισμένων ομάδων. Μεταξύ αυτών ήταν και άτομα από τις αποικίες της Γαλλίας, αλλά επίσης και Έλληνες και Αρμενίους που είχαν καταφύγει μετά την κρασιατική καταστροφή στη Γαλλία. Συνεπώς, ο γιος ενός μεταναστών στη Γαλλία έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και με την περίπτωση του Ομπάμα. Ο Ομπάμα, το έχουμε πει πολλές φορές σε φίλους, δεν είναι ο απόγονος των δούλων του δουλεμπορίου, των δούλων που είχαν μεταφερθεί, μεταφέρθηκαν βιαίως από τον τόπο καταγωγή τους, από την Αφρική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Νότο κυρίως, προκειμένου να εργαστούν ως φτηνά χέρια στα αγροκτήματα. Είναι γιος εν ενεργεία Κενιάτη. Είναι γιος ενός Κενιάτη, ο οποίος πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για σπουδές. Βρήκε εκεί μία Αμερικάνα, η οποία, όπως φαίνεται, Θεός χωρέστηνα, ήταν από αυτές που λέμε τρελοαμερικάνες. Τον παντρεύτηκε. Μόλις έμεινε έγκυος ο περίουρολόγος πατέρας του Ομπάμα, εξυφανίστη. Άλλωστε και ο ίδιος ο Ομπάμα τον έχει συναντήσει μία φορά στη ζωή του κατά πρόσωπο, μία φορά, και μετά πέθανε ο πατέρας. Λοιπόν, μία φορά μόνο τον είδε, όταν ήταν αρκετά μεγάλος. Η μητέρα βεβαίως πήρε διαζύγιο και παντρεύτηκε Ινδονήσιο, για να δεις ότι είχε μία έτσι διορυθμία η αείμνηστη μήτυρ του Προέδρου. Λοιπόν, και επειδή ήταν Ινδονήσιος, έκανε και ένα κοριτσάκι μαζί του. Ναι, κοιτάξτε κάτι. Και λοιπά και λοιπά. Γι' αυτό είχε πάει στην Ινδονησία και εμένα με με εντυπωσίασε το τηλεγράφημα που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας της Ισλαμικής Ενώσεως, ο Εκμαλετίν Ιχσάνογλου, είναι Τούρκος, στον Ομπάμα, χρησιμοποιώντας τη λέξη «η εκλογή σου να είναι Μουμπάρεκ». Θέλησε να πει ο Ιχσάνογλου να κάνει ένα λογοπαίγνιο
ότι το Μουμπάρεκ, που είναι αραβική λέξη και σημαίνει άγιος, να είναι άγιος, μακάριος, ξέρω πώς είναι, ότι το το Μπάρακ είναι παραφθορά του της λέξεως Μουμπάρεκ. Τώρα, μπορεί να είναι, δεν, και αυτό μπορεί να είναι δυνατόν. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Διότι στην Ινδονησία, που είχε πάει η μητέρα του ακολουθώντας τον δεύτερο σύζυγό της, με τον οποίο με τού πολύ βεβαίως διαζεύθη, εκεί πήγε σχολείο και εκεί γνώρισε το Ισλάμ, γιατί η Ινδονησία είναι μια Ισλαμική χώρα. Λοιπόν, γι' αυτό και κατηγορούνταν από τους πολιτικούς του αντιπάλους ως έχουν σχέση με τους Μωαμεθανούς. Λοιπόν, τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά? Στην Ελλάδα με τα 40 ή 50 χρόνια μπορείτε να δείτε πρωθυπουργό έναν αντίστοιχο Ομπάμα, καταγόμενο από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, από το Αφγανιστάν. Δεν λέω από την Αλβανία, είναι πολύ μπανάλ για το χρησιμοποιήσω την Αλβανία, ξέρω, που είναι πολύ κοινό, είναι δίπλα μας, για να μην νομίσουν ότι έχουμε έτσι μια ρατσιστική θεώρηση. Όχι, μιλάμε από οποιοδήποτε, το Νεπάλ, διότι εκεί οδηγεί η πολυπολιτισμική Ελλάδα και βεβαίως χειροκροτούμε αυτήν την εξέλιξη. Στην Ελλάδα λοιπόν, με μια προοπτική ενός χρόνου 4 δεκαετιών ή 5 δεκαετιών, μπορούμε να δούμε από τον Νεπάλ πρωθυπουργό. Ουδέποτε θα έχουμε δει, όχι πρωθυπουργό, αλλά πρώτου μεγέθους υπουργό, καταγόμενο από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, από την Κωνσταντινούπολη, από την Ανατολική Ρωμιλία, από την Βόρεια Ήπειρο, από την Κύπρο. Μου έλεγε λοιπόν ένας ανώτερος στρατιωτικός, ο οποίος είναι ενεργεία και σε ένα επίλεκτο όπλο, ο οποίος είναι πόντιος στην καταγωγή, μου λέει, εγώ κάθισα και ερεύνησα, γιατί τον είχα καταστήσει κοινωνό αυτής της σκέψης που λέω τώρα δημόσια, ότι αγεθά στην Ελλάδα δεν γίνεται με τρόπο από τόπο καταγωγής, αξιωματικού από τόπο καταγωγής, πέραν της Λάρισας. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εγώ δεν είχα επεκτείνει τις μελέτες μου σε αυτό το πεδίο. Πάντως το τονίζω και το υπογραμμίζω, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα προχωρώ πέραν τούτου.